σας νομίζω τα είπατε όλα. Απλά εγώ θα συμπληρώσω για κάτι άλλο. Το ότι αυτοί οι γιατροί, πολλοί από αυτούς τους γιατρούς στους οποίους αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης, υπήρχαν στο ΕΣΥ και τους έδιωξε. Τι έκανε για να κρατήσει τους γιατρούς μέσα στο ΕΣΥ? Τίποτα. Πόσο καιρό φωνάζουμε? Χρόνια. Τι κάνει λοιπόν και αυτό? Το μόνο που λέει είναι ότι παραιτηθείτε, δεν παραιτηθείτε, εγώ θα σας αναγκάσω να είστε μέσα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια ευνομούμενη πολιτεία? Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια δημοκρατία με ελεύθερη επιλογή του πολίτη το τι θέλει να κάνει? Αυτή είναι η ισονομία των πολιτών? Αντί να κοιτάξει πώς θα διορθωθεί το ΕΣΥ, αντί να κοιτάξει εδώ, αυτά που φωνάζουμε χρόνια τώρα, πώς θα γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ, θέλει να κινηθεί και ενάντια και στον ιδιωτικό τομέα? Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Μα, δεν είναι ο ίδιος υπουργός που στέλνει και στον ιδιωτικό τομέα τους γιατρούς του ΕΣΥ? Από τη μία στέλνει τους γιατρούς, μας λέει ότι δεν έχουμε να σας πληρώσουμε, βγείτε έξω. Γιατί αυτό μας λέει, ότι κύριε δεν έχω να σας πληρώσω, βγείτε έξω. Και εν συνεχεία λέει ότι και εσείς που είστε έξω μπείτε μέσα, γιατί δεν έχω μέσα γιατρούς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι να τρελαίνεσαι. Ναι. Είναι να τρελαίνεσαι. Κύριε Πατριανάκο, με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι έχει χαθεί το μέτρο και το μέτρημα? Πιστεύετε ότι αυτή την ώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, ότι βρίσκονται τουλάχιστον στη διαχείριση σε ένα αδιέξοδο? Πιστεύετε ότι θέλουν να βάλουν σε ό,τι έχει δημόσιο χαρακτήρα μία ταφόπλακα, ένα λουκέτο, πείτε το όπως θέλετε, από τη μία μέρα στην άλλη να λειτουργεί με άλλα κριτήρια η υγεία? Γιατί όλη αυτή η παράνοια έχει κάποιο σκοπό, τουλάχιστον αυτό λέει η κοινή λογική. Τίποτα περισσότερο δεν ρωτώ, με βάση την κοινή λογική. Όλη αυτή η παράνοια είναι το αποτέλεσμα της υποβάθμισης του προβλήματος υγείας. Είναι το αποτέλεσμα το ότι δεν έχουν καταλάβει από τον COVID και μετά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Δεν έχουν καταλάβει ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει ελκυστικό. Δεν έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να κοιτάξουν πώς να κρατήσουν τους γιατρούς. Οι γιατροί φύγανε, μα θεωρούσαν δεδομένο ότι οι γιατροί θα μένουν μέσα στα νοσοκομεία, όπως γινόταν πριν από μερικά χρόνια. Δεν αντιληφθήκαν λοιπόν αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια τάση φυγής από τα νοσοκομεία, και βέβαια αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα στα νοσοκομεία είναι το πρόβλημα εφημέρευσης. Από εκεί και πέρα ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι μόνο η εφημέρευση σε ένα νοσοκομείο. Δεν είναι ότι βάζω ένα γιατρό να κάνει μια εφημερία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και η συνέχεια. Δηλαδή δεν γίνεται, το ΕΣΥ έτσι δεν γίνεται ελκυστικό, το ΕΣΥ έτσι γίνεται αποκρουστικό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να σκύψουν επάνω από το πρόβλημα, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι θα πρέπει ένα σύστημα υγείας να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί και να διορθωθεί. Θα ξαναθέσω την ερώτηση. Ίσως δεν θέλετε να απαντήσετε και απαντάτε με εμέσως. Η αλήθεια είναι, και με αυτό που μου λέτε, αυτό που εγώ μεταφράζω στο μυαλό μου είναι ότι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Απλά από τη μια μέρα στην άλλη πια θέλουν όλο να το γυρίσουν το σκηνικό, να πατήσουν το κουμπί, να μην υπάρχει δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, να υπάρχει μόνο ο ιδιωτικός, και όποιος μπορεί να βουτήξει και να κολυμπήσει έχει καλός, και από εσάς και από εμάς και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς. Και εσείς ασθενείς θα είστε λίγο παρακάτω ή μπορεί να είστε λίγο παρακάτω. Μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Αλλά θέλουν να πατήσουν το κουμπί και να το αλλάξουν όλα. Αυτό τουλάχιστον εγώ μεταφράζω και αυτό κρίνω. Εγώ θα σας απαντήσω ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος το οποίο να μην έχει δημόσιο σύστημα υγείας. Εάν έχουν στο μυαλό τους κάτι τέτοιο, είναι αποτυχημένοι εξ αρχής. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορείς να αφήσεις τον πολίτη χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας. Οπότε θέλω να θεωρώ ότι δεν είναι, δεν θα βάλω επίθετο, δεν είναι τόσο υπερφύαλοι ώστε να νομίζουν ότι μπορεί να καταργηθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Ρίχνει κυβέρνηση αυτό, έτσι. Το δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία είναι τα δύο βασικά από τα οποία ξεκινάμε. Δημοκρατία, ισονομία είναι τα βασικά από τα οποία ξεκινάμε. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος μια χώρα χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Εγώ κράτησα τις παρατηρήσεις σας, αλλά είδαμε και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τι έχουν κάνει και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Βλέπουμε τι γίνεται στο χώρο των νοσοκομείων και στο ΕΣΥ. Εδώ είμαστε. Ελπίζω να μην ζήσουμε τέτοια
πράγματα και ελπίζω να σταματήσει κάπου όλη αυτή η κατρακύλα, κύριε Πατριανάκο. Αυτό μόνο έχω να πω. Εγώ έχω να πω ότι θέλουν ένα δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς χρηματοδότηση. Αυτό δεν γίνεται. Θα μας οδηγήσει όλους έξω. Ή θα χρηματοδοτηθεί το σύστημα υγείας ή θα καταρρεύσει. Πρέπει να πάρουν μία απόφαση τι θα κάνουν. Εάν δεν το χρηματοδοτήσουν, θα καταρρεύσει, να είστε βέβαια. Μα αυτό είναι και η λογική. Ότι, εντάξει, χωρίς χρηματοδότηση, πώς την ευχή να γίνει ένα δημοσίο σύστημα υγείας? Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακριβώς. Αυτό είναι. Είναι τόσο απλό. Χρηματοδότησέ το, διότι αλλιώς θα καταρρεύσει και τότε πλέον θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Και μιλάμε ένα-δύο χρόνια τώρα για τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Και κάθε χρόνο είναι χειρότερα από τον προηγούμενο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ωραία. Δεν μου λέτε σε αυτή του την, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό του το μήνυμα, να το πω έτσι, το αυστηρό μήνυμα, ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τους ιδιώτες γιατρούς, θα δράσει το ίδιο το κράτος και ότι ο νυν υπουργός υγείας δεν μπορεί να βλέπει αυτό το πράγμα έτσι να συνεχίζεται και ότι θα τον βρουν απέναντί τους οι ιδιώτες γιατροί, σαν ιατρικό σύλλογος, τι του απαντάτε? Θα κάνουμε ένα δελτίο τύπου. Εμείς το απαντάμε ότι οι απειλές δεν γίνονται αποδεκτές και ότι άμα. Δηλαδή είναι απειλή αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι το κάνει αυτό και αποκλείει τον ιδιώτη γιατρό χωρίς συνταγογράφηση. Δεν πειράζει, θα γράφει ένα χαρτάκι για να πηγαίνει στα δημόσια συστήματα υγείας, οπότε θα μπλοκάρουν τα πάντα. Δεν είναι λύσεις αυτές. Πρέπει να καταλάβει, δηλαδή, πρέπει να σκεφτεί. Δεν είμαστε υπηρέτες του. Είμαστε σύμβουλοι του και συνεργάτες του. Εάν δεν μας δει έτσι, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση.